Το πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας πλέον στο ΝΑΤΟ δεν είναι κάτι τυπικό, κάτι διαδικαστικό, ένα απλό παρεπόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είναι η ουσία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι ο λόγος που οδήγησε στη Συμφωνία των Πρεσπών και η βιασύνη με την οποία προωθείται η κύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες χώρες, αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι ο βασικός στόχος της Συμφωνίας των Πρεσπών, που αποτέλεσε και τον καταλύτη των εξελίξεων, ήταν αυτός ακριβώς. Να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσει η ευρωατλαντική ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια και να αποδυναμωθεί η επιρροή άλλων ισχυρών κρατών όπως της Ρωσίας, της Κίνας, στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό κάνετε σήμερα. Ενισχύεται το ΝΑΤΟ, ενδυναμώνεται την παρουσία του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και φυλακίζεται έναν ακόμη λαό σε αυτή τη δολοφονική μηχανή. Και φυσικά οι εξελίξεις δεν τελειώνουν εδώ, ούτε επιτυγχάνεται σταθερότητα όπως λέτε, όπως λέει και το πρωτόκολλο της ένταξης που μιλάει για ασφάλεια, για τη σταθερότητα και η ασφάλεια για το ΝΑΤΟ σημαίνει αποσταθεροποίηση και ανασφάλεια για τους λαούς. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα στα Βαλκάνια, υπάρχουν πολλά επικίνδυνα μέτωπα και η ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ θα επισπεύσει αυτές τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στο πλαίσιο των σφοδρών και κλιμακούμενων ανταγωνισμών που υπάρχουν στα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Ανταγωνισμοί που έχουν να κάνουν με τις πρώτες ύλες, τα μερίδια των αγορών, τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, τους αγωγούς, ανταγωνισμοί που έχουν να κάνουν ακόμη και με τα στρατιωτικά ερίσματα. Άλλωστε, μόνο όποιος δεν θέλει, δεν βλέπει ότι αυτοί οι ανταγωνισμοί έχουν πάρει και χαρακτήρα πολεμικών προετοιμασιών και σεναρίων για γενικευμένες και ανοιχτές πολεμικές σειράξεις. Αρκεί να δει κανείς τις στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ που γίνονται στα σύνορα ουσιαστικά με τη Ρωσία, με τη συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αρκεί να δει κανείς το σχέδιο ετοιμότητας του ΝΑΤΟ με τα 4 τριαντάρια, με βάση το οποίο πρέπει να είναι έτοιμα για ανάπτυξη σε θέατρα επιχειρήσεων εντός το πολύ 30 ημερών, 30 πλοία μάχης, 30 βαρέως ή μεσαίου οπλισμού τάγματα και 30 αεροπορικές μοίρες, ή αρκεί να δει κανείς την απόφαση του ΝΑΤΟ για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα και την πρόσφατη αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη συμφωνία με τη Ρωσία για τα πυρηνικά όπλα μέσου Βεληνικούς μετά από 30 χρόνια, γιατί θυμίζουμε ότι η συμφωνία αυτή υπογράφτηκε με τη Σοβιετική Ένωση. Άρα λοιπόν ξαναλέμε ότι μόνο όποιος είναι πολύ αφελής ή όποιος κοροϊδεύει συνειδητά δεν βλέπει πού πάει το πράγμα. Και φυσικά μιλάμε για τις πολιτικές δυνάμεις, όχι για το λαό, που μπορεί να μην έχει τη σχετική γνώση, την ενημέρωση, την οποία φροντίζεται με κάθε τρόπο να του τη στερείτε. Εμείς θα επιμείνουμε να αναδεικνύουμε με κάθε τρόπο και με τις δυνάμεις που έχουμε αυτό το πολύ επικίνδυνο για τους λαούς σκηνικό, όπως επίσης θα επιμείνουμε να αναδεικνύουμε τη στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που πέρα από τις φιλιρινικές και αντιμπεριαλιστικές κορώνες που ακούσαμε και σήμερα, έχει αναλάβει ρόλο σημεοφόρου στην προώθηση των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών και συμφερόντων. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπογράψατε όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ μέχρι και το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Γι' αυτό το λόγο συμμετέχετε με ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε όλες τις στρατιωτικές ασκήσεις. Γι' αυτό το λόγο κρατάτε τις στρατιωτικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ στο ύψος 2% του ΑΕΠ, σύνολο 4 δισεκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που ο ελληνικός λαός ζει αυτά που ζει, αν και τώρα θα γίνει μια έκπτωση με βάση την έκθεση του λογιστηρίου, του Γενικού Λογιστηρίου, από 4 δισεκατομμύρια θα πάει 3.999. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, επί των ημερών σας πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη επέκταση αμερικανικών και νατοϊκών βάσεων στην Ελλάδα,
που ούτε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν είχαν τολμήσει να κάνουν, όπως είναι η διατήρηση και η επέκταση της Ούδας, η βάση ελικοπτέρων στην Αλεξανδρούπολη, τα ντρόουν στη Λάρισα, τα ειδικά όπλα στον Άραξο και πάει λέγοντας, γιατί ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς. Και επειδή κάνετε όλα αυτά τα αντιμπεριαλιστικά και τα φιλιρινικά, γι' αυτό το λόγο παίρνετε και τα εύσημα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι επί δικής σας θητείας η σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ περνάνε την καλύτερη τους φάση, το μήνα του μέλητος. Το δυστύχημα για σας βεβαίως είναι ότι ένας κόσμος, ιδιαίτερα ένας κόσμος αριστερός, προοδευτικός, πραγματικά προοδευτικός, όχι αυτά τα απομεινάρια της σοσιαλδημοκρατίας που μαζεύεται και τους βαφτίζεται προοδευτικούς, ένας τέτοιος κόσμος αντιλαμβάνεται, γιατί έχει και ιστορική μνήμη, το ρόλο του ταχυδρομείου του ΝΑΤΟ που έχετε αναλάβει και το τι υπηρετούν οι σχεδιασμοί σας. Αφού τα προηγούμενα χρόνια είχατε προβάλει το σύνθημα παροδία για διάλυση του ΝΑΤΟ, αυτό λέγατε τόσα χρόνια, διάλυση του ΝΑΤΟ, δηλαδή αυτοδιάλυση, αυτοκαταστροφή, γιατί πραγματική διάλυση του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να υπάρξει μόνο αν κάθε λαός επέλεγε το δρόμο της αποδέσμευσης. Αφού λοιπόν είχατε για χρόνια αυτό το σύνθημα καρικατούρα, αυτό το σύνθημα γελιογραφία, τώρα ως κυβέρνηση το εγκαταλείψατε και αυτό, λογικό ήταν, επόμενο, και πρωτοστατείτε στην εγκληματική πολιτική, στο ανήκομεν εις τη Δύση, στο όνομα του μη μοναχικού δρόμου. Ό,τι ακριβώς έλεγε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Όταν ασκούσαμε κριτική ως ΚΚΕ στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για τη φιλονατοϊκή τους πολιτική, εισπράταμε ό,τι ακριβώς είπε σήμερα ο κύριος Τόσκας στην εισήγησή του. Μη μοναχικός δρόμος, το εθνικό συμφέρον και ούτω καθεξής. Βέβαια, εσείς λέτε και κάτι άλλο, ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ γιατί με την αντιμπεριαλιστική μας ιδεολογία βάζουμε εμπόδια στις ακραίες θέσεις του, κύριε Κυρίτση. Βάζετε εμπόδια στις ακραίες θέσεις του ΝΑΤΟ. Και ενώ τα λέτε όλα αυτά, έχετε υπογράψει το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Σκέψου δηλαδή να μην βάζατε και εμπόδια στις ακραίες θέσεις του ΝΑΤΟ, τι άλλο ακόμη θα είχατε υπογράψει. Όσο για το εθνικό συμφέρον, εδώ φαίνονται ξεκάθαρα οι πραγματικές διαχωριστικές γραμμές. Τι εννοείτε εσείς εθνικό συμφέρον και τι εννοούμε εμείς εθνικό συμφέρον. Εσείς, όπως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ως εθνικό συμφέρον θεωρείτε την αναβάθμιση της χώρας, τμήματων του κεφαλαίου δηλαδή, που θα επωφεληθούν από το πιάτσικο που διεξάγεται σε βάρος των λαών της περιοχής, από τις ενεργειακές και άλλες συμπράξεις. Αυτό είναι άλλωστε και το περιεχόμενο του αντιδραστικού συνθήματος που έχετε λασάρει Ελλάδα, ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια. Εμείς αντίθετα λέμε ότι τα ανταλλάγματα αυτής της πολιτικής δεν αφορούν το λαό, δεν αφορούν το εθνικό λαϊκό συμφέρον, γιατί το εθνικό συμφέρον δεν είναι ούτε τώρα ούτε ποτέ ήταν ενιαίο, ούτε προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Το ακριβώς αντίθετο, η Ελλάδα μετατρέπεται σε προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και μπαίνει στο επίκεντρο οξυμένων ανταγωνισμών στην περιοχή. Και η Συμφωνία των Πρεσπών δεν ήταν παρά ένας κρίκος στην αλυσίδα της συνολικής αυτής πολιτικής σας, με στόχο να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το ΝΑΤΟ. Και σήμερα το κάνατε πράξη, σήμερα και αύριο, ψηφίζοντας το σχετικό πρωτόκολλο. Το πιο επικίνδυνο είναι ότι εμφανίζεται τη Συμφωνία των Πρεσπών και ως οδηγό, ως μπούσουλα για τη διευθέτηση και άλλων διαφορών, όπως είναι για παράδειγμα το Κυπριακό. Αυτό που δήλωσε ο κύριος Πρωθυπουργός από την Κύπρο στη συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο. Τι λέτε δηλαδή επί της ουσίας? Ότι χρειάζεται και για το Κυπριακό, ίσως και για άλλα ζητήματα, μια ευρωατλαντική λύση, όταν είναι γνωστό ότι αυτές οι δυνάμεις, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Αμερικής, είναι η βασική υπεύθυνη της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο, όταν είναι γνωστό ότι η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνέβαλε σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, όταν είναι γνωστό ότι η επιθεωρητικότητα στο Αιγαίο από τη σύμμαχος στο ΝΑΤΟ χώρα Τουρκία εξελίσσεται με την ανοχή αυτών των οργανισμών, γιατί δεν αναγνωρίζουν θαλάσσια σύνορα και αντιμετωπίζουν το Αιγαίο ως ενιαίο επιχειρησιακό χώρο, και όταν επίσης είναι γνωστό ότι μια σειρά σχεδιασμοί
Μεγάλη Αλβανία, προσάρτηση Κωσόβου, ανταλλαγή εδαφών με Σερβία και στην ευρύτερη περιοχή Συρία και πάει λέγοντας, προωθούνται με τη στήριξη και την καθοδήγηση του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές λοιπόν οι δυνάμεις που έβαλαν και βάζουν φωτιά στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, οι δολοφόνοι των λαών, όσο κι αν προσπαθείτε να τους ξεπλύνετε, δεν μπορούν να είναι εγγυητές της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Αμερικάνοι φίλοι σας, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγουν ένα ακόμη επικίνδυνο μέτωπο. Αυτή τη φορά στη Βενεζουέλα, όπου μεθοδεύουν ένα ακόμη πραξικόπημα και προετοιμάζουν μάλιστα και απειλούν με ανοιχτή στρατιωτική επέμβαση. Τα προσχήματα που χρησιμοποιούν είναι γνωστά: έλλειψη δημοκρατίας, δικτατορίες, ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρωπιστική κρίση, ό,τι ακριβώς είπαν για το Ιράκ, για τη Λιβύη, για τη Συρία, για πολλές άλλες χώρες που στο παρελθόν βρέθηκαν στο στόχαστρο των υπεριαλιστικών παρεμβάσεων και επεμβάσεων. Και όχι φυσικά γιατί τους έπιανε σε ο πόνος για τους λαούς αυτών των χωρών, αλλά γιατί αυτές οι κυβερνήσεις δεν ήταν ευθυγραμμισμένες με τα οικονομικά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα. Και αυτό αποδείχτηκε από το γεγονός ότι στη συνέχεια κατέρεαν όλα τα προσχήματα και ότι αυτές οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις όχι μόνο δεν έλυσαν προβλήματα, αλλά έφεραν διαμελισμούς κρατών, εκατόμβες θυμάτων και κύματα προσφύγων που τα ζούμε τα τελευταία χρόνια. Ανεξάρτητα λοιπόν ποια γνώμη έχει ο καθένας και εμείς για την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, μόνο ο βενεζουελάνικος λαός είναι αρμόδιος να επιλέξει ποιον πρόεδρο και ποια κυβέρνηση θα έχει. Και δεν έχει δουλειά κανένας διεθνής νταβατζής, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρεμβαίνει στα εσωτερικά άλλου κράτους και να υποδεικνύει τι πρέπει να γίνει ή πολύ περισσότερο να απειλεί και με στρατιωτική επέμβαση. Και στο ζήτημα αυτό επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά η υποκριτική, η δίγλωση στάση του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησής του. Αρχικά έκανε μια δήλωση ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου όλος τυχαίως δεν υπήρχε η παραμικρή αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, απαγορευμένη λέξη η αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι η βασική δύναμη που πρωτοστατεί για την αναγνώριση του Γκουαϊδό ως Προέδρου της Βενεζουέλας, απειλώντας ακόμη και με στρατιωτική επέμβαση. Στη συνέχεια ήρθαν οι δηλώσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου ευθέως στηρίζεται η ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εσωτερικά της Βενεζουέλας με το μανδύα της Διεθνούς Ομάδας Επαφής και με χώρες όπως η Ισπανία, ο σοσιαλδημοκράτης σύμμαχός σας ο Σάντσες, που έχουν ήδη αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό ως πρόεδρο. Και τέλος ήρθαν οι διαρροές του Υπουργείου Εξωτερικών την περασμένη Κυριακή, ότι στηρίζει το βασικό αίτημα της αντιπολίτευσης, που είναι η διενέργεια προεδρικών εκλογών, με την επισήμανση μάλιστα ότι οι ΗΠΑ συμφωνούν με αυτή τη θέση. Όμως η ουσία είναι η εξής: δεν υπάρχει πραγματική στήριξη, δεν υπάρχει πραγματική αλληλεγγύη σε ένα λαό, αν ταυτόχρονα δεν καταδεικνύεται, δεν καταδικάζεται και δεν αναπτύσσεται συγκεκριμένη δράση ενάντια στους θύτες, στο θήτη ή στους θύτες αυτών των λαών. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποκρισία, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, η Νέα Δημοκρατία, τα άλλα κόμματα που καταψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών, έχουν άλλη άποψη, έχουν άλλη στρατηγική? Φυσικά και όχι. Με το ΝΑΤΟ είναι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι. Το μόνο που λένε είναι ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει κάποιες διαφορετικές διαπραγματεύσεις και όντως, σε αυτό είναι το μοναδικό που συμφωνούμε, όντως είναι σε δύσκολη θέση, έχουν τις αντιφάσεις τους, τα διέξοδά τους, γιατί εκτός όλων των άλλων βλέπουν ότι αυτοί οι οργανισμοί που τους θεωρούσαν, ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά τα χρόνια προνομιακούς δικούς της εταίρους και συνομιλητές, όλοι αυτοί σήμερα δείχνουν ξεκάθαρα την προτίμησή τους στο ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να υπερθεματίσει σε άλλα ζητήματα υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα της Βενεζουέλας, για να εκθέσει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι και τόσο φιλονατοική, ότι είναι με το Μαδούρο και ούτω καθεξής. Εμείς θα επαναλάβουμε αυτό που είπαμε και στη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών,
ότι το διακύβευμα για τους λαούς και για τον ελληνικό λαό και για το λαό της γειτονικής χώρας και για όλους τους λαούς των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής είναι να μπουν εμπόδια στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην φυλακιστούν και άλλοι λαοί στα δεσμά αυτών των δολοφονικών οργανισμών, να απαλλευθούν οι αλυτρωτισμοί που συνειδητά παραμένουν, να αντιμετωπιστεί ο εθνικισμός της κάθε πλευράς που αξιοποιείται για αλλαγές συνόρων, για αιματοχυσίες, για να περνάει η λογική του διέρη και βασίλευε. Αυτή την πολιτική, αυτή τη στρατηγική υπηρετείτε όλοι σας. Εμείς είμαστε στην αντίπερα όχθη. Είμαστε με το δικαίωμα, αλλά και με τη δυνατότητα που έχουν οι λαοί, με τη φιλία τους, την αλληλεγγύη τους, την κοινή τους πάλη, να αντιπαλέψουν τους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασμούς, να αποδεσμευτούν από αυτούς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς και να γίνουν οι ίδιοι κυρίαρχοι των εξελίξεων. Εσείς τσακωθείτε ποιος είναι ο πιο φιλονατοϊκός.